Λοιπόν, πώς θα κλείσουμε. Και χρόνια πολλά για την ημέρα. Λοιπόν, πώς θα κλείσουμε το τέταρτο μέρος με μια σύνδεση που κανονικά ήταν να τη βγάλουμε χθες, να την πραγματοποιήσουμε χθες, καθώς χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα εργοθεραπευτών. Λόγω έτσι φόρτου εργασίας και πολλών ζωντανών συνδέσεων χθες στην εκπομπή μας, θα το παρουσιάσουμε σήμερα. Πάμε να συνδεθούμε λίγο με τον κύριο Παναγιώτη Μπούρο, είναι Γενικός Γραμματέας Πανελληνίου Συλλόγου Εργοθεραπευτών. Να σας καλησπερίσω, χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα. Στην Αθήνα, στην όμορφη Κρήτη. Και στην όμορφη Αθήνα, σωστά. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα εργοθεραπείας. Μια επιστήμη που προωθεί την υγεία και την κοινωνική ένταξη. Ο βασικός ρόλος ενός εργοθεραπευτή ποιος είναι? Ο βασικός ρόλος ενός εργοθεραπευτή είναι να αντιμετωπίσει όλες τις δυσκολίες που μπορεί να έχει ένας συνάνθρωπός μας από την παιδική, από τη φρεφική ηλικία μέχρι την τρίτη ηλικία, να αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες τον βγάζουν εκτός κοινωνικών πεπραγμένων και κοινωνικής ζωής. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα που μπορεί να έχουμε σαν επαγγελματίες απέναντι στους ανθρώπους στους οποίους προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Γνωρίζω περισσότερος κόσμος, πιστεύετε, το σπουδαίο ρόλο που παίζει ένας εργοθεραπευτής στην υγεία, στην καθημερινότητα και στις προσπάθειες ένταξης ενός ανθρώπου στην κοινωνία, στο κοινωνικό σύνολο. Κοιτάξτε, η εργοθεραπεία σαν επιστήμη και σαν επάγγελμα στην ελληνική πραγματικότητα έχει σχετικά λίγα χρόνια ζωής. Αν και εμφανίστηκε στην ελληνική πραγματικότητα μετά το 1940, η πραγματικότητα είναι ότι οι πρώτοι επαγγελματίες εργοθεραπευτές εκπαιδευτήκαν στα ΚΑΤΕ που υπήρξαν το 1977, μετά μεταξελίχθηκαν σαν ΤΕΙ και τώρα έχουμε δύο πανεπιστημιακά τμήματα επιτέλους στην ελληνική πραγματικότητα. Για να μπορέσει ένας άνθρωπος, ένας μαθητής, ενδυνάμει φοιτητής, να εισέλθει και να φοιτήσει και να πάρει το πτυχίο του, το μήνυμα προς τη νέα γενιά που το σκέφτεται και θέλει να μπει στον κλάδο, ποιο είναι, και να κλείσουμε με αυτό? Καταρχήν θα ήθελα να τους πω ότι παρόλα τα προβλήματα που ακόμα αντιμετωπίζουμε σαν ένα νέο επάγγελμα μέσα στην υγεία, είμαστε ένα επάγγελμα το οποίο προσφέρει στην κοινωνία πιθανά το υψηλότερο, αν το θέλετε, την καλύτερη υπηρεσία, το να μπορεί ένας άνθρωπος με χρόνια προβλήματα να επανενταχθεί στην κοινωνική του ζωή και να έχει μια πολύ καλή καθημερινότητα. Μάλιστα. Είμαστε ένα επάγγελμα το οποίο έχει αρνητική ανεργία και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι από μόνο του λέει πολλά. Και πάνω απ' όλα, μάλιστα, είμαστε ένα επάγγελμα που είναι δίπλα στον άνθρωπο. Είναι δίπλα στον άνθρωπο, μάλιστα, και σε όλες τις δημιουργικές οι υπάρχουν. Με χαρά να τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Όποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά πολύ και με τους εργοθεραπευτές. Φινάλε τετάρτου μέρους και επιστρέφουμε με ζωντανές συνδέσεις και στο φινάλε της εκπομπής μας σε λίγα λεπτά.